Δεν θα βρει άκρη, τσάμπα το κάνουμε. Ναι, είπαμε, όποιο έχει τη δύναμη. Ναι, τα λέμε. Δεν πάμε τα πούμε όμω τουλάχιστον. Όποιο έχει τη δύναμη. Να πω λίγο, παιδιά, κάτι εξωαγωνιστικό. Την προηγούμενη φορά είχα πει ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η κίνηση η παραμονή του Φαμπιάνου. Ναι. Έτσι, το είχα πει, είναι πολύ σωστή γιατί ο Φαμπιάνο για πολλούς λόγους έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Ναι. Μπράβο στη διοίκηση που τον κράτησε. Όμως, επειδή ακούγονται διάφορα όσον αφορά το Μωρόν, τον πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, το καλύτερο σεντερφόρ του Άρη τα τελευταία 20 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, μόνο ο Κούις είχε βάλει τόσα γκολ το 1981. 21-20 έβαλε ο Μωρόν. Λοιπόν, θα είναι έγκλημα. Πολύ μεγάλο έγκλημα με κεφαλαία γράμματα αν ο Μωρόν φύγει από τον Άρη. Ο άλλος μου λέει είναι αδιάφορος. Συγγνώμη, ρε φίλε. Όχι, εγώ όταν το Σάββατο την Κυριακή δεν είναι αδιάφορο. Μου λένε διάφοροι είναι αδιάφορος. Και λέω τώρα εγώ. Ένας ποδοσφαιριστής. Κρυώνω, φίλε, ο οποίος έχει βγει πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Και παίρνει 300-350. 1200, δεν ξέρω. Κάπου εκεί έχω ακούσει. Τόσα παίρνει το συμβόλαιό του. Ένα 350 πήρε πες. Δεν τα πήρε όλα από τον Άρη. Νομίζω ήταν 400 και... από τον Άρη και 950 από τους άλλους. Ναι, το 400 από τον Άρη. Λοιπόν, ναι. Το φωνάζεις λοιπόν αυτόν και τον κάνεις μια γενναία αναπροσαρμογή ώστε να τον ψήσεις τον ποδοσφαιριστή αυτό. Πόσο γενναία. Εγώ πιστεύω ακόμα και διπλάσιο, σχεδόν διπλασιασμό. 800. Ακόμα και σχεδόν διπλασιασμό να αξίζει. Για τον ξέρεις και 1 εκατομμύριο. Αν έχει πρόταση για 1,5. Εκεί ρε φίλε, εντάξει, εκεί μισό λεπτό. Για 1,5 να παίρνει ο ίδιος. Ποιος να παίρνει, εκεί ρε φίλε, εντάξει, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. 1,5 δεν μπορείς να τον πεις. Και 2. Γιατί δεν σε παίρνει. Έτσι το λέει ο μάνατζερ. Λοιπόν, έχουμε από Σαουδική Αραβία 1,5-2 εκατομμύρια. Με Σαουδική Αραβία νομίζω υπάρχουν πρόβλημα. Ναι, αλλά αυτό του λέει ο μάνατζερ. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε αν θέλει να πάει ο παίκτης Σαουδική Αραβία. Γιατί σίγουρα. Αν δεν ήθελε να πάει. Εγώ πιστεύω αν το φωνάξει και το πει, διπλασιάζει το συμβόλαιο στα 800 και θα είσαι. Το πρώτο βιολί στην ομάδα, θα είσαι το πρώτο βιολί στην ομάδα, από σένα θα ξεκινάει η εντεκάδα, δηλαδή τον ψήνεις τον παίκτη, τον κάνεις να γκαβλώσει δηλαδή, τον κρατάς στην ομάδα, εάν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους. Και όταν λέω υψηλούς στόχους, εννοώ να μπει στην τετράδα, έτσι. Να μπει στην τετράδα. Εσύ δηλαδή, με αυτά που είδες το Σαββατοκύριακο να και να ψήσει τον Μωρό. Θα έχεις υψηλούς στόχους. Θα έχεις υψηλούς στόχους. Μισό λεπτό. Όταν φτιάξεις μια ομάδα πολύ δυνατή, πολύ δυνατή, που θα χρειάζονται κάθε Κυριακή εγκλήματα για να σε κερδίσουν. Πόσα λεφτά στοιχίζεται μια ομάδα τέτοια. Εγκλήματα. Δηλαδή, αυτό που έγινε το έγκλημα, αυτό που έγινε το έγκλημα στον Ατρόμητο, θα πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή. Και μην ξεχνάς και κάτι, ότι η ομάδα στον Ατρόμητο ακόμα δεν είναι έτοιμη. Η ομοιογένεια εδώ. Άκουσε με λίγο. Και εσύ ότι έπαιζε και μισή ομάδα. Εσύ το είπες. Εγώ λέω δεν γίνεται κανένα έγκλημα κατά του Άρη. 50-50 μας παίζουν όλοι. 50-50. Σου αρέσει το σενάριο. Και τους άλλους παίζουν 80-20. Για πες μου, ποιος θα βγει πιο πάνω, Άρης ή Άρη. Άμα κάνεις φίλε ομάδα δυνατή αγωνιστικά. Ναι, 50-50 σου λέω, τι άμα κάνω. 50-50 πιστεύω φίλε ότι θα είσαι στην τετράδα. Η γνώμη μου είναι αυτή. Ναι, εσένα 50-50. Δεν μου λες ρε Νίκο, να κάνω δυνατή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 40 εκατομμύρια budget. Δεν ξέρω πόσο έχει, από ό,τι ξέρω, από εμάς έχει περισσότερο. Γύρω στα 40. Ναι, όχι 40, αλλά γύρω στα 40. 30 μπορεί να είναι. Χρειάστηκε πρόξιμο την πρώτη αγωνιστική στην έδρα του. Χρειάστηκε. Με τον Πασαραϊκό. Χρειάστηκε. Εσύ ποιο είσαι ρε πούστη που χωρίς 40 εκατομμύρια έχει την πολυτέλεια να σε σφάζουνε κιόλας να μπείστε στην τετράδα. Τώρα με αναγκάζετε. Βασίλη κύριε Σάκο. Λες να κάνεις ομάδα να κερδίζει και τους διαιτητές. Τώρα με αναγκάζεις. Όπως υπάρχουμε 40 εκατομμύρια τον θέλει τον διαιτητή. Τώρα με αναγκάζεις πάλι όμως να πω πάλι τα ίδια. Να πεις τι. Που λέω από πέρυσι. Ότι για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το πράγμα να σε παίζει και σε ένα διαιτησία, θα πρέπει να έχεις άλλον ιδιοκτήτη, άλλο μεγάλο μέτρο. Άλλη κουβέντα αυτή. Εκεί με πας τώρα πάλι να σου πω ότι ο Καρυπίδης, τον Καρυπίδη δεν το σέβονται γιατί έχει παλέτες, ενώ άλλος έχει καράβια και το σέβονται. Μα αναγκάζεις πάλι να πάμε σε αυτό το θέμα. Μα δεν διαφωνώ. Μα αναγκάζεις πάλι να πάμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Και πάλι με δικαιώνεις γιατί μου λες Νίκο, από τη στιγμή που σε σφάζουν, τι μπορεί να κάνει. Μόνο με άλλον ιδιοκτήτη, με άλλο μεγάλο μέτοχο, δεν θα μπορούμε γιατί θα τον φοβούνται τον άλλον. Γιατί αν είχα και εγώ να εφοπλιστεί, τον εφοπλιστή θα τον φοβούνται. Σωστό. Ενώ τον Λογαρυπίδη δεν τον φοβούνται. Σωστό. Εντάξει, λοιπόν, πάμε πάλι σε αυτό που λέω εγώ. Εγώ λοιπόν λέω, φτιάξε μια ομάδα αγωνιστικά δυνατή, δυνατή ομάδα αγωνιστικά στριγγυλή, έτσι, να μην φοβάσαι. Μπαίνει μέσα και κέρδισε και τον κοράκι. Δύσκολο! Εγώ δύσκολο. Το κάνει με 40 εκατομμύρια ο συμπολίτη. Δύσκολο! Θα το κάνει εσύ με 10. Γιατί όχι. Ξέρεις πόσο μπάτσα θέλει αυτό. Γιατί. Για να κερδίσει και τον κοράκι. 80! Καταρχήν δεν έχει 10 εκατομμύρια. Υποτίθεται ότι το ανέβασε στον μπάτσα του. Πώς θα ανέβει.
Ανέβηκε. 3.600 έχει μόνο ένα παίκτη. 3.600 είναι αυτά που δώσανε στην ομάδα, φίλε. Εντάξει. Όχι αυτά που παίρνει αυτό. Το budget δηλαδή. Το budget είναι η μισθή των παιχτών του προπονητή. Τα συμβόλαια, όχι μισθή. Τα συμβόλαια. Τα συμβόλαια, εντάξει. Μισθή 1.000 ευρώ το μήνα. Τα συμβόλαια. Όχι τα λεφτά που θα δώσουν στην ομάδα του. Άρα δηλαδή το budget από πέρυσι είναι πιο μικρό φέτος. Όχι, δεν σου είπα αυτό, αλλά και 10 εκατομμύρια. 10 είπε ο Βασίλης. Είναι 10 του Άρη φέτος. Εγώ νομίζω παραπάνω. Το budget όλο ναι. Αλλά όταν λέμε budget είναι τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, τα κοινόχρηματα. Όλα. Εκεί είναι, 10 πρέπει να. Εγώ λέω λοιπόν ότι άμα φτιάξει μια ομάδα αγωνιστικά δυνατή, ώστε να κερδίσει και το κοράκι, όταν το κοράκι σε παίζει 60-40, τώρα αν σε παίξει 100-0. Δεν έχει καμία ελπίδα. Ακόμα και Μάντσεστερ να είσαι. Καμία ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει. Αν έχει κουράκι συνέχεια. Μία φορά μπορεί να το κερδίσει. Δύο μπορεί. Συνέχεια δεν μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξει μια ομάδα, λέω εγώ, δυνατή. Από τη στιγμή που έχει πρόεδρο αυτόν που έχει, θα φτιάξει μια ομάδα δυνατή. Έτσι να κερδίσει κάθε αγωνιστική. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν κάθε Κυριακή σε παίζουν 80-20 κατά, αυτό θα είναι η ξεφτύλα του. Η μεγάλη. 80-20 κατά, αν κάθε Κυριακή. Κατακριούργουν τον Άρη. Θα είναι μεγάλη τους ξεφτύλα. Λεφτά συμφέρονται στην Τζίνη, δεν τον συμφέρει τον Άρη. Ευχαριστούμε Πέτρο Πουσανίδη. Ανάλογα τα λεφτά, φίλε. Ναι. Πόσα λεφτά, δεν μας είπες. Για το Μόρον. Και το Φερνάντες, γιατί να τον βάλουμε στο τέτοιο. Άμα θες, κράτα τον. Εσύ θες να τον ξεφορτωθείς. Γιατί να τον βάλουμε. Γιατί ρε φίλε, εγώ το δέχομαι το σενάριο αυτό. Ναι, λεφτά. Εγώ αυτό είχα χθες. Περίμενε. Εγώ αυτό εδώ που μου λες 3 εκατομμύρια Φερνάντες και Τζίνη το παίρνω. Χθες το βράδυ βγήκε ότι στα κάποια μέσα της ΑΕΚ, όχι δημοσιογραφικά, ότι υπήρχε πρόταση στον Άρη, βέβαια δεν υπήρχε καμία επίσημη, 2,5 εκατομμύρια και αυτούς τους δύο. Το παίρνω σχεδόν. 2,5-3 εκατομμύρια το παίρνω. Δυναμώνεις τον αντίπαλο. Και φέρνω δυο σεντερφοράρες. Δυναμώνεις κι άλλο τον αντίπαλο. Και φέρνω δυο σεντερφοράρες. Γάμισε με τώρα. Γάμισε με τώρα. Δυναμώνεις τον αντίπαλο. Φέρνω δυο εξτρέμ. Έχω στα εξτρέμ δύναμη πυρός τρελή και με τα 3 εκατομμύρια της μεταγραφής σου φέρνω 2 σεντερφοράρες. Γάμισε με ρε Νίκο τώρα. Φυσικά το παίρνω το σενάριο. Λεφτά και Φερνάντες και Ζήνη για το Μωρόν. Το παίρνω το σενάριο. Τεράστια δύναμη από τη μέση και μπροστά. Σου λέει ιδανικός όμως το Ζήνη. Τον Ζήνη δική μας αυτή. Ιδανικό, δεν είναι ιδανικούς. Δική μας αυτή. Παίχτες του Άρη θα είναι αυτή. Παίχτες του Άρη, αυτό ήταν το. Πώς λέτε, Μίλιος, Πίλιος, εκείνο θέλω. Λοιπόν. Δεν θα στο δώσει βέβαια και καλά θα κάνει. Να μην στον δώσει. 2,5-3 εκατομμύρια, το εγώ το δέχομαι. Δεν θα πεθάνω εγώ για το Μόρα. Εσύ το δέχεσαι. Το εγώ το εσύ δέχομαι. Το δέχεσαι, άμα το δέχεσαι εσύ, κάτσε εκτός τετράδου. Έχω εγώ υπερπλήρες ρόστερ. Δύο παίχτες σε κάθε σέντρα. Κάτσε εκτός τετράδου. Δες τι εξτρεμάρες έχεις μετά. Κάτσε, άμα φύγει ο Μωρόν. Δεν υπάρχουν δηλαδή, σέντερφορ, Νίκο. Ένα λεπτό. Με το Μωρόν θα πάμε τετράδα και χωρίς το Μωρόν δεν μπορούμε. Απλά έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Εσύ, λέει. Φίλε, διώξτε του. Διώξτε του όλου. Άμα είναι να μην έχουμε ελπίδα, αφού δεν λες εσύ ότι δεν θα μπούμε τετράδα. Όχι. Διώξτε του όλου. Όχι. Ούτε σε άλλου δεν θα δεν έχουμε στόχο. Δεν μα λες και σε αυτά. Δεν μα λες. Βγήκαμε δύο φορές τρίτη, δεύτερη λες, αλλά τρίτη βγήκαμε. Μα βγάλαν τρίτου. Εντάξει. Έπαιζε ο Μωρόν τότε. Πέσαν άλλοι, ρε φίλε. Δεν είχαμε. Θα πάρει άλλου, ρε φίλε. Ποιο θα πάρει, ρε φίλε. Περίμενε. Σου και λαχείο. Αυτή τη στιγμή. Λαχείο σου. Εγώ σου λέω, έστω ότι στέκει αυτή η πρόταση. Παίρνει Ζήνη Φερνάντες. Έχει καμία σχέση. Το έψυχο δυναμικό. Το περσινό με το φετινό. Βγάλ το μωρό, εγώ. Φίλε, τόσα χρόνια έψαχνε center for. Έλεγε εσύ. Δεν ξέρει τι εξτρέμ είχα πέρυσι. Εσύ έλεγε τόσα χρόνια. Τι εξτρέμ είχα πέρυσι. Συγγνώμη λίγο. Χωρί εξτρέμ βγήκε ο άλλο έβαλε 20 γκολ. Χωρί καλά χαφ. Και χωρίς εξτρέμ καλά, ναι. Βγήκε με Σαβέριο, βγήκε ο άλλος έβαλε 20 γκολ. Ναι. Με Σαβέριο. Ναι. Λοιπόν, έψαχνες μου έλεγες εσύ τόσα χρόνια να βρεις καλό center for. Ναι. Το βρήκες. Το βρήκα. Και πρέπει να το δώσεις και στην ΑΕΚ κιόλας. Όχι ρε φίλε. Θα πάρω λεφτά. Όχι ρε φίλε. Όχι. Έτσι ξενερώνεις κι άλλο τον κόσμο. Κι άλλο τον κόσμο τον ξενερώνεις. Τον ήδη ξενερωμένο κόσμο τον ξενερώνεις κι άλλο. Δεν θα τον διώξεις το μωρόν. Νίκος, έχω ένα νέο. Ο Παναθηναϊκός πάει για τον Πελίστρη, σχεδόν τον έχει πάρει. Της Μάντσεστερ είναι ο Πελίστρη. Ξέρεις σε ποια θέση παίζει. Εξτρέμ. Ξέρεις σε ποια θέση παίζει ο Πελίστρη. Όχι, δεν ξέρω. Του παιχτάρα του Μαντζίνη. Τι σχέση γι' αυτό, ρε φίλε. Τίποτα έτσι. Το Μαντζίνη καλά ξεκίνησε. Τι σχέση το Μαντζίνη, μιλά. Εξαιρετικό. Κάτσε εσύ με το Σαβέριο και με τον Ζαβέριο. Είναι χειρότερο, εντάξει, μπράβο. Είναι καλύτερο από το Σαβέριο. Τι λέτε. Άρα δηλαδή θα διώξει το Μωρόν και θα φέρει καλύτερο από το Μωρόν. Ποιο θα φέρει, τον Βαν Μπάστερ. Ποιο θα φέρει. Θα φέρω Αραούχο και άλλο ένα center for, φίλε. Αραούχο αρέσει.
Ευχαριστούμε Αραούχο. Πέτρος Μουσανίδης καλή, για τον καλή πάσα για τον Αραούχο. Ακούγεται για Αραούχο. Πέτρος Μουσανίδης. Ο Αραούχο σαν όνομα. Δύο μοίρια ποσοστό μεταπόληση και τους δύο που ανέφερα. Αν γίνει η τράπα κάπως έτσι θα γίνει, γιατί έχουν καλές σχέσεις ομάδες, βλέπε Χρυσόπουλο 800.000. Σωστά. Λοιπόν. Δανεικούς όχι. Ελεύθερους. Δεν υπάρχει δανεικός. Ελεύθερους. Έκανες μια καλή πάσα για Αραούχο. Αραούχο, ναι. Για μένα, έτσι, πρώτον, καλή μεταγραφή σαν όνομα και επίσης θα φορέσει και τη φανέλα με το 19, νούμερο 19 το παιδί. Τον αγαπάει ο κόσμος του. Αλλά τα προβλήματα τραυματισμού, τα σακατεμένα γόνατά του είναι γεγονός. Μίλησες με τον γιατρό. Σακατεμένα γόνατα έχει ο Αραούχο. Να λέμε και να λέμε αλήθειες εδώ. Έτσι. Γι' αυτό και έφυγε από την ΑΕΚ. Αλλιώς θα ήταν στην ΑΕΚ ακόμα. Ο Αραούχο έχει πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά σαν μεταγραφή, σαν όνομα και σαν. Και σαν. Και, έτσι. Και επίσης ο κόσμος του Άρη τον αγαπάει. Μην ξεχνάμε τι έχει κάνει. Έτσι. Έχει για τον Άλκη. Έτσι. Α, δεν θα έλεγα όχι. Αλλά έχει, δεν είναι σε, η υγεία του δεν είναι τόσο καλή. Το λένε όλοι. Να σου πω κάτι. Το λέω εγώ μόνο. Τον παίρνει στον Αραούχο. Την πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ ο Αραούχο σε τερφόρ ήταν. Τον Αραούχο τον παίρνει και τον βάζει στο κουτί. Δεν χρειάζεται να κάνει. Δεν τον βάζει ψεύτο εξτρέμ που τον κάψαν, τον ρημάξαν τον Αραούχο. Ο Αραούχο τον βάζει σέντερφορ στην ΑΕΚ. Τις πρώτες δύο φορές που ήρθε, σέντερφορ ήταν και τα παστέλωνε. Ωραία. Εγώ θα σου βάλω εδώ ένα στοίχημα. Όσα θες χρήματα, ναι. Μεταξύ μας θα το βάλουμε. Ναι. Αν θες και ένα μπουκάλι σε ένα μαγαζί ναι. ή ένα, σε ένα φαγητό πάνω στο. Πού να σου πω. Πάνω στο άρωμα γλυκάνισου. Ναι. Ένα τραπέζι, ωραίο special. Ναι. Και το ζάχο θα πάρει παρέα. Ότι ο Αραούχο, εάν τον πάρουμε, δεν θα βάλει όσα γκολ έβαλε ο Μωρό. Δεν θα το βάλουμε το στοίχημα. Ωραία, ερώτηση σου κάνω. Ναι. Με καλύτερα εξτρέμ και καλύτερα χαρά. Ωραία. Και καλύτερα θα σου βάλω άλλο στοίχημα. Ο Μωρό, είτε μείνει στον Άρη, είτε πάει στην ΑΕΚ. Ωραίο είναι αυτό. Δεν θα βάλει τα ίδια. Θα βάλει τα ίδια γκολ. Δεν το ξέρουμε. Γιατί? Με καλύτερα χαρά. Απάντηση. Ωραία ερώτηση. Γιατί πολλές φορές ένας ποδοσφαιριστής. Όταν φεύγει από μια ομάδα που έχει κάνει παπάδες, μπορεί να πάει σε μια άλλη και να μην του βγει. Να μην και το, στον Άρη να μην. Το κλίμα. Να μην εγώ σου λέω ότι και στον Άρη να μην θα βάλει λιγότερα γκολ. Και σε βάζω τι στοιχεία. Μπορεί να βάλει 17-18, γιατί φέτος θα έχει, μην ξεχνάς ότι φέτος θα έχει και καλύτερα εξτρέμ και καλύτερα χαφ. Θα έχει Σιφουέντες. Θα έχει Μόντσου. Ναι. Μανού Γκαρσία τον Οβρία τον έκανε μαγικά προχθές. Έτσι ναι. Ήρθε ανανεωμένο. Δεξιά-αριστερά θα έχει Σίστο αριστερά. Σύστο με Σπατζίδη σου λέει Μάνοφ. Έτσι, λοιπόν, θα έχει καλύτερα και extreme και half, άρα ο Μωρόν μπορεί να τροφοδοτηθεί περισσότερο. Α, να γεια σου. Μπορεί να πάει και καλύτερα φέτος. Είναι πεκτούρα, φίλε. Το ξέρω. Είναι πεκτούρα, μεγάλη πεκτούρα. Και αναγεννήθηκε στον Άρη και στην Ελλάδα. Αναγεννήθηκε. Στην Ελλάδα θα μείνει. Τον κρατάς, τον κάνει τσιμπούκια και τον κρατάς. Θα μείνει στην Ελλάδα, στην Άγγλια με θα πάει, ρε φίλε. Εντάξει. Αυτό που είπε, κάνε το εσύ, εμεί δεν κάνουμε. Λοιπόν, με μισήκη, μαλάκες. Εγώ σε συγχύζω, εγώ σε συγχύζω. Έχω μέρα, μαλάκα, εδώ ήρεμος. Ήρεμος. Εσύ αυτά που λες, ειδικά και αυτός. Κι εγώ. Και αυτός με το σκούφο. Μαλάκα, λέτε. Μαλάκα, εσύ με το σκούφο, πώς είσαι. Μαλάκα, 21 Αυγούστου, πώς είσαι με το σκούφο. Αυτό τώρα το παρατήρησα. Σάββατο στο Red Rose. Red Rose. Αυτό δεν είναι ταινίσμα. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Paisy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και υποφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.